Επίθεση σε δύο μέτωπα κατά του αρχιεποψηφίου του Νίκο Αναστασιάδη και κατά τη κυβέρνηση εξαπέλυσε το πρωί ο Γιώργος Λιλίκας. Συγκεκριμένα χαρακτήρισε δημαγωγική και ευνοιοκρατική την πρόταση Αναστασιάδη για αγορά από το κράτος μέσω έντοκων πενταετών ομολόγων όλων των αξιογράφων που εκδόθηκαν από τις τράπεζες στην ονομαστική τους μάλιστα αξία. Εάν υλοποιηθεί η πρόταση του κ. Αναστασιάδη, το κράτος θα αναλάβει πρόσθετο χρέος 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για να πληρωθούν ισοπεδωτικά θεσμικοί οι άλλοι επενδυτές που οι οποίοι γνώριζαν τι αγόραζαν όταν αγόραζαν τα αξιόγραφα. Ο κύριος Λιλίκας δεν έκρυψε την ανησυχία του και για την προχειρότητα που διακρίνει, όπως κατήγγειλε την κυβέρνηση, και τους οικονομικούς της σχεδιασμούς. Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρουσιάζεται απροετοίμαστη με συνεχείς αλλαγές σεναρίων που δείχνουν προχειρότητα. Από το κυβερνητικό πακέτο απουσιάζει παντελώς η αναπτυξιακή προσέγγιση. Όπως επεσήμανε, στο κυβερνητικό πακέτο δεν περιλαμβάνονται προτάσεις για αύξηση των κρατικών εσόδων από την ανάπτυξη, ούτε σχέδιο χρηματοδότησης της ενεργειακής μας υποδομής από τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά κονδύλια.